Οι εξελίξει από την σύγκρουση στον αέρα και τη συντριβή των δύο Eurofighter δυστυχώ δεν είναι καλά τα νέα. Ένα από του δύο πιλότους βρέθηκε νεκρό. Ο άλλο πρόλαβε να εκτιναχθεί από τη θέση του και να σωθεί. Μάλιστα, βρέθηκε πάνω στην κορυφή ενό δέντρου. Εκεί έσπευσαν τα σωστικά συνεργεία γιατί προκλήθηκε πυρκαγιά στην περιοχή όπου κατέπεσε. Ήταν κατοικημένη η περιοχή, αλλά ευτυχώ άρεο κατοικημένη. Παρά όμω αυτό το γεγονό, πολλοί ήταν οι αυτόπτε μάρτυρε που είπαν ότι έβρεχε κυριολεκτική. Συντρίμμια στον ουρανό. Υπάρχουν και κάποιε εικόνε στο Twitter όπου διακινούνται από αυτοπτέ μάρτυρε που δείχνουν τα συντρίμια που έχουν καταπέσει στην περιοχή. Αυτό συνέβη στη Βόρεια Γερμανία, στο κρατήδιο τη Πομερανία. Είναι άγνωστο ο λόγο για τον οποίο τα δύο μαχητικά Eurofighter συγκρούστηκαν και στη συνέχεια κατέπεσαν στην περιοχή που σα είπαμε. Και Οι κάτοικοι τη περιοχή έχουν σπεύσει στο σημείο καθώ και σωστικά συνεργεία για να πάρουν φωτογραφίε αλλά και να δουν τις ζημιές που έχουν προκληθεί. Τα δύο α, μέρη όπου α, κατέπεσαν τα δύο αεροσκάφια έχουν περίπου 10 χιλιόμετρα μεταξύ τους και μένει να δούμε τώρα, α, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες του Υπουργείου Εσωτερικών, ποια ήταν ναι. η αιτία της σύγκρουσης αυτών των δύο αεροσκαφών. Ιουλία, να σας